Υποχρεωτικό θα γίνει για τα παιδιά που φοιτούν στα νηπιαγωγεία από 4 ετών. Δείτε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Καλοκύρη γιατί αντιδρούν γονείς και εργαζόμενοι. Θεωρώ πως είναι πολύ μικρά ακόμα για να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Χρειάζονται ακόμα μία προετοιμασία. Δεν θα υπάρχει σύντηση, ούτε ύπνο σε αυτά τα παιδάκια και επίσης θα κλείνουν και νωρίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αντί Ιούλιο θα κλείνουν Ιούνιο, οπότε για εμάς τους εργαζόμενους θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι εργαζόμενοι στους βελφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ανησυχούν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Το 50% των παιδιών που έχουν είναι ηλικίες 4 ετών, τα οποία αναγκαστικά θα μεταβούν σε αίθουσες νηπιαγωγείων. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ερχόμενη Τρίτη, οι δημόσιοι βελφονηπιακοί σταθμοί σε όλη τη χώρα θα μείνουν κλειστοί. Οι εργαζόμενοι ζητούν να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας. Καλό είναι τα παιδιά να φοιτούν στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Εμείς προτείνουμε μια καθολική προσχολική αγωγή, όπου οι γονείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη δομή που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση θα εφαρμοστεί εντός τριετίας, καθώς το Υπουργείο θεωρεί ότι οι δομές δεν είναι ακόμη οι κατάλληλες σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ήδη υπάρχουν ελλείψεις για νήπια στα νηπιαγωγεία. Είναι τόσο καλά στημένη η διαδικασία των βρεφονηπιακών σταθμών, που είναι πολύ ποιοτικότερα από οποιαδήποτε άλλη δομή. Αυτά τα που επικαλείται η ΚΕΔ, ότι θα μείνουν χιλιάδες εργαζόμενοι στους δρόμους, δεν είναι καθόλου έτσι. Η καθιέρωση για μας είναι ένα κομβικό ζήτημα, πρέπει να γίνει άμεσα σε όλη την επικράτεια.